Καλησπέρα. Έχουμε ένα πολύ δυνατό θέμα απόψε. Παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Αφορμή για αυτό το θέμα ένα σχόλιο που έγραψε μια φίλη κάτω από ένα από τα προηγούμενα βίντεο, η οποία γράφει, καλησπέρα και πάλι, είναι το δεύτερο σχόλιο που είχε κάνει σε εκείνο το βίντεο, ζητώ συγγνώμη που παίρνω το θάρρος να ξαναγράψω, αλλά δεν το πω εδώ στην όμορφη μας ομάδα, πού να το πω. Καλά κάνεις και μας το λες και το μοιράζεσαι μαζί μας. Έχω θυμώσει υπερβολικά, το υπερβολικά το γράφει με κεφαλαία γράμματα, με την καταπίεση ανθρώπου από άνθρωπο στο χώρο εργασίας. Έχω ζήσει και προσωπικά τις ατέλειωτες φωνές, τις ατελείωτες φωνές και τις προσωπικές και τα σεξουαλικά υπονοούμενα από κάτι τύπους που το παίζουν golden boys. Μιλάμε τώρα για το χώρο του corporate world, το χώρο εργασίας σε μεγάλες υπηρεσίες ή εταιρείες. Απαράδεκτοι όχι αυτοί, εμείς που δεν μιλήσαμε άμεσα. Και το βάζει με κεφαλαία του άμεσα. Παρακαλώ κυρία Πετρίδου, φυσικά αν και όποτε θεωρείτε και έχετε τη δυνατότητα να αναφέρουμε την ψυχολογική κακοποίηση όχι στις σχέσεις, αλλά στην εργασία, την απόλυτη ανάγκη του κάθε ανθρώπου να εργαστεί για να ζήσει. Απαράδεκτο εν έτη 2021 να υπάρχουν άνθρωποι να ξεσπάνε σε άλλους ανενόχλητοι, ακόμα και με ύψωμα φωνής. Ποιος έδωσε το δικαίωμα να μας ξεφτιλίζει κάποιος αν δεν είναι υποθετικά πάντα ευχαριστημένος με την εργασία μας? Ας έχουν την τιμιότητα και το μυαλό να σου δείξουν πώς πρέπει να δουλέψεις και τι θέλουν από σένα και μετά να έχουν τρελές απαντήσεις. Όχι άλλες τρελές υπερορίες τζάμπα. Έχω πάει τζάμπα σε εκθέσεις Σαββατοκύριακα για να διαφημίσω την εταιρεία τζάμπα, με κεφαλαία το τζάμπα. Έχω ξεφτυλιστεί γιατί έφυγα μετά από 5 ώρες αναγκαστικής υπερορίας από το γραφείο για να πάω σε γιατρό, μαγκιά, για να μου σπάσουν το τσαμπουκά. Έχω φάει mobbing. Με έστειλε το αφεντικό εντός εισαγωγικών να του παίξω τζόκερ και να του τακτοποιήσω τα γαλματίδια καλύτερα στο σκρίνιο εν ώρα meeting, κοιτώντας με ειρωνικά. Δεν θα πω άλλα γιατί δεν θα είμαι πιστευτή. Όχι άλλο κάρβουνο. Να τρέμουμε μη χάσουμε μια δουλειά ξεφτύλας για 495 ευρώ το μήνα στην Ελλάδα. Ναι, 8ωρο και βάλε. Ντροπή όχι τόσο σε αυτούς τους θήτες όσο και σε εμάς που τους αφήνουμε να δουν ανενόχλητοι κατεβάζοντας το κεφάλι. Θα αρσείτε. Το θαρθεσίδε σημαίνει να είστε θαραλέοι, να έχετε θάρρος. Έχουν γίνει πρόσφατα και κάποιες συζητήσεις για αυτό το θέμα με αφορμή την καταγγελία της ηθοποιού της Ζέτας Δούκα σε μια εκπομπή που μίλησε για τέτοιου είδους κακοποίηση σε εργασιακό χώρο στο θέατρο. Φαντάζομαι ότι η φίλη που έγραψε αυτό το σχόλιο έχει ευαισθητοποιηθεί και από εκείνο. Θέλω να πω ότι με μεγάλη μου θλίψη έχω διαβάσει στο διαδίκτυο κάποια πολύ αρνητικά σχόλια αυτές τις μέρες, τα οποία δείχνουν ακριβώς αυτή την αδυναμία που έχουμε ως λαός να είμαστε θαραλέοι, δυναμικοί και να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας, τα δίκαια μας, τα οποία είναι αυταπόδεικτα. Και όταν λέμε αυταπόδεικτα εννοούμε ότι δεν χρειάζεται, δεν θα έπρεπε να αποδείξουμε ότι αξίζουμε σεβασμού στο χώρο εργασίας. Δεν θα έπρεπε να χρειαστεί να αποδείξουμε ότι δεν είναι νόμιμο, δεν είναι σεβαστό, δεν είναι αξιοπρεπές ο προϊστάμενος ή ο ιδιοκτήτης μιας εταιρείας να συμπεριφέρεται στους υφιστάμενους ή στους υπαλλήλους του με τρόπο απαξιωτικό και μειωτικό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η βία έχει πολλές μορφές. Η ψυχική μορφή της βίας, η ψυχική βία, ο ψυχολογικός πόλεμος στην εργασία έχει όνομα και ονομάζεται mobbing, που σημαίνει εργασιακός εκφοβισμός. Έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο για το mobbing, υπάρχει ένα ολόκληρο playlist για το mobbing στο κανάλι μας και επίσης στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο που αναφέρεται εκτεταμένα στο θέμα του mobbing, του εργασιακού εκφοβισμού. Με αφορμή αυτά που γράφει η φίλη, θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου, ξεκινώντας από το ότι δεν έχουν περισσότερη ντροπή οι θύτες από τα θύματα. Καταλαβαίνω ότι είσαι θυμωμένη με τον εαυτό σου που δεν αντέδρασες νωρίτερα και γι' αυτό μιλάς τόσο έντονα και απαξιωτικά για το δικό σου τον εαυτό που υπήρξες θύμα mobbing. Στην πραγματικότητα όμως κάνουμε μια επαναθυματοποίηση του θύματος όταν γράφουμε, όπως έγραψες εσύ, ότι μεγαλύτερη ντροπή στους εργοδοτούμενους που υφίστανται την κακοποίηση παρά στους εργοδότες ή στους προϊστάμενους που εξασκούν την κακοποίηση.
Με τίποτα. Με τίποτα. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν γρήγορα και ότι μπορεί σήμερα, 27 του Γενάρη του 2021, να μπορούμε να μιλούμε ελεύθερα για αυτό το θέμα, σήμερα να βρει και το θάρρος, τη δύναμη, το κουράγιο η συγκεκριμένη ηθοποιός να μιλήσει για αυτά, για εκείνα τα περιστατικά. Δεν σημαίνει όμως ότι τα προηγούμενα χρόνια, πριν 12 χρόνια νομίζω, το 2008 είχε συμβεί για το περιστατικό, δεν σημαίνει ότι πριν 12 χρόνια ήταν εύκολο να μιλήσει για κάτι τέτοιο. Σας έχω μοιραστεί μαζί σας εδώ στο κανάλι σε ένα live που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Στο live είχε τίτλο «Πώς να κάνω τον εαυτό μου καλύτερα». Είχα μοιραστεί μαζί σας μια δικαστική νίκη που είχα σε μια δική μου αντίστοιχη περίπτωση mobbing, για μια υπόθεση η οποία έτρεχε στο διοικητικό δικαστήριο από το 2013, δηλαδή 7 χρόνια. Και ήταν μια ιστορία η οποία ξεκίνησε από το 2011-2012, η οποία είχε έρθει σε ένα γαϊτανάκι άλλων ιστοριών. Γιατί δυστυχώς η βία στο χώρο της εργασίας είναι ένα φαινόμενο που ανθεί σε κοινωνίες όπως τις δικές μας, που είμαστε πολλά χρόνια πίσω και που θέλουμε να θεωρούμαστε δημοκρατικές κοινωνίες και εξευρωπαϊσμένες κοινωνίες και κοινωνίες που στηρίζουν ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ στην πραγματικότητα κακοποιούμε συχνά εαυτούς και αλλήλους. Και είναι πολύ συχνό το φαινόμενο και του φθόνου όταν πρόκειται για ένα ελεύθερο επάγγελμα, όπως είναι η δικιά μου περίπτωση, αλλά και το φαινόμενο της πνευματικής ανοριμότητας και ανευθυνότητας που να ξεσπάμε τα αποθυμένα μας στους υφιστάμενους μας ή στους συναδέλφους μας ή σε όποιους βρεθούν μπροστά μας χωρίς να έχουμε καθόλου ενσυναίσθηση και καθόλου συνειδητότητα των πράξεών μας. Εγώ ίδια προσωπικά που έχω γράψει και το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος» που σας έχω πει, που όσοι δεν το γνωρίζετε, που κυκλοφόρησε 24 Οκτωβρίου του 2019 από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», που έχω γράψει το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα που μιλάει για το ψυχολογικό πόλεμο. Όταν είχα αρχίσει να δέχομαι ψυχολογικό πόλεμο στο χώρο της εργασίας, δεν μπορούσα να αντιδράσω. Δεν είχα τη δυναμικότητα να αντιδράσω. Δεν ήμουν προετοιμασμένη να αντιδράσω. Δεν είναι καλή ιδέα να έρθω τώρα εκ των υστέρων και να καταδικάσω τον εαυτό μου των 22 χρόνων, των 25 χρόνων, των 30 χρόνων, των 35 χρόνων για το γεγονός ότι δεν είχε τη δύναμη και δεν είχε το θάρρος τότε να αντιδράσει. Απέκτησα τη δύναμη και το θάρρος να αντιδράσω μετά που έφαγα γερά τα μούτρα μου, μετά που διάβασα πολύ, μετά που εκπαιδεύτηκα πολύ, που έκανα πολύ ψυχοθεραπεία για να μπορέσω να καταλάβω επιτέλους την προσωπική μου αξία. Αυτό μπορεί να εφαρμόσει σε όλους μας. Θα πω το πολύ συνηθισμένο που λέω, ότι παίζει τεράστιο ρόλο πώς μεγαλώνουμε στην οικογένειά μας, ότι κάποια παιδιά μεγαλώνουν με υποτακτικότητα. Οι γονείς τους είναι απαξιωτικοί προς αυτά, είναι μειωτικοί, δεν τους λένε έναν μπράβο, συνεχώς τους λένε παρατηρήσεις, συνεχώς τους συγκρίνουν με άλλα παιδιά που λένε δεν είσαι κι εσύ σαν τα παιδιά της γειτόνης σας που είναι φρόνημα, ή δεν είσαι σαν τα παιδιά της ξαδέρφης μου που βγάζουν καλύτερους βαθμούς, ή δεν είσαι τόσο καλή όπως τον ένα, τον άλλον κτλ. Που συγκρίνουν είτε τα παιδιά τους μεταξύ τους, είτε τα παιδιά τους με άλλα παιδιά, μεγαλώνοντας σε ένα τέτοιο περιβάλλον απαξίωσης και υποτίμησης και μη έκφρασης αγάπης και αποδοχής από το περιβάλλον το οικογενειακό, γινόμαστε κατάλληλα υποψήφια θύματα για να δεχθούμε ψυχική βία και στο εργασιακό μας περιβάλλον. Και εκεί. Γι' αυτό κάποιοι άνθρωποι είναι πιο εύκολα υποβόλυμοι στη ψυχική βία, επειδή ακριβώς έχουν εκπαιδευτεί από την οικογένεια τους να δέχονται τη ψυχική βία. Και επίσης και το σύστημα το εκπαιδευτικό. Τώρα δεν έχω επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα για να ξέρω πώς είναι, αλλά όταν ήμασταν εμείς μικρά παιδιά, δηλαδή πριν 40 χρόνια που θα πήγαινα εγώ στο δημοτικό σχολείο, ήταν ένα σύστημα το οποίο με λίγα λόγια έλεγε: ο δάσκαλος έχει πάντα δίκιο, ο γονιός έχει πάντα δίκιο, ο δάσκαλος δικαιούται να δείρει τον μαθητή. Έχω φάει ξύλο από δάσκαλο και από δασκάλα, όπως όχι μόνο εγώ, όλοι είχαμε φάει τότε. Και ήταν ένα εκπαιδευτικό σύστημα, τουλάχιστον στην εποχή του δημοτικού σχολείου, το οποίο ήταν εξαιρετικά καταπιεστικό και το οποίο έδινε το μήνυμα στα παιδιά ότι δεν αξίζεται. Αυτός που έχει εξουσία, που είναι ο γονιός, που είναι ο δάσκαλος, που είναι ο παπάς του εις ενορίας,
αξίζει ενώ εσύ δεν αξίζεις. Οπότε ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι πολύ φυσιολογικό να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και να μην αντιλαμβάνεται ότι δέχεται κακοποίηση. Άρα αυτό που χρειάζεται να κάνουμε παρά να κάνουμε τα θύματα της ψυχικής κακοποίησης και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, της ψυχικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας να νιώθουν ενοχές γιατί δεν αντιδρούν, αυτό που είναι καλύτερο να κάνουμε είναι να εκπαιδεύσουμε αυτούς και αλλήλους ώστε να μάθουμε ότι δεν είναι αποδεκτό ούτε από προϊστάμενο μας, ούτε από αφεντικό μας, ούτε από συνάδελφο μας να μας φέρετε απαξιωτικά, να μας φέρετε μειωτικά, να εκμεταλλεύετε τον εργατικό μας χρόνο χωρίς να μας πληρώνει, δηλαδή να μας λέει έλα το Σαββατοκύριακο στην έκθεση να προωθήσεις την εταιρεία και να μην σε πληρώνει εκείνες τις ώρες που θα εργαστείς, να σου κάνει mobbing ή να σου κάνει και bullying γιατί θα πας στο γιατρό ή γιατί σου συμβαίνει κάτι. Και τονίζω ότι δεν συμβαίνει μόνο από αφεντικά και από προϊσταμένους αυτού του είδους η βία στον χώρο εργασίας, η ψυχική βία μπορεί να συμβεί και από συναδέλφους. Και κάποιες φορές, έχω κάνει και σχετικό βίντεο, μπορεί να συμβεί από υφιστάμενο προς τον προϊστάμενο ή από εργαζόμενο προς τον εργοδότη. Γιατί δεν έχει να κάνει με τη θέση που κατέχει κάποιος το αν θα εξασκήσει βία στον άλλον μόνο, έχει να κάνει και με το αν είναι ένας άνθρωπος που έχει μέσα του αυτή την απανθρωπιά, την έλλειψη ανθρωπισμού, ώστε όταν του δοθεί ευκαιρία να εξασκήσει βία πάνω σε άλλους ανθρώπους. Χρειάζεται να είσαι πολύ καλλιεργημένος και πολύ πνευματικός άνθρωπος, ούτως ώστε να μην καταχραστείς την όποια εξουσία σου δίνεται είτε στην οικογένεια, είτε στο σχολείο, είτε στην εργασία. Άρα αυτό που είναι σημαντικό να κάνουμε είναι να διαβάσουμε και να μάθουμε όσα περισσότερα γίνεται για τα δικαιώματα μας. Όσοι είναι εργαζόμενοι σε μια εταιρεία οφείλουν και είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να ζητήσουν να διαβάσουν τους κανονισμούς λειτουργίας της εταιρείας ή όσοι εργάζονται σε μια υπηρεσία να διαβάσουν τους κανονισμούς λειτουργίας της υπηρεσίας, να ενημερώνονται για τα νομικά τους δικαιώματα και να μην θεωρούν δεδομένο ότι ό,τι και να μου πει ο εργοδότης μου, ό,τι και να μου πει ο προϊστάμενος μου, ό,τι και να μου πει αυτός που επηρεάζει τη δουλειά μου, εγώ θα το ακούσω γιατί έχω ανάγκη τη δουλειά. Βεβαίως έχεις ανάγκη τη δουλειά. Και βεβαίως και αυτά τα 495 ευρώ το μήνα, που φαντάζομαι είναι ο κατώτατος μισθός που παίρνουν κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα για να τα αναφέρεις, είναι απαραίτητα για κάποιους για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να βγάλουν το μήνα. Και σίγουρα θέλει πολύ μανιά να πεις δεν με νοιάζει και θα αφήσω αυτή τη δουλειά και ας πεινάσω, παρά να μείνω και να υφίσταμαι πράγματα. Εάν όμως εκπαιδεύσουμε την κοινωνία, εκπαιδευτούμε όλοι στο να αναγνωρίζουμε τα δικαιώματα μας και να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας και να μην ανεχόμαστε παραβίαση και καταπίεση των δικαιωμάτων μας, τότε συνολικά θα αλλάξει η κατάσταση. Γιατί υπάρχει μια παροιμία κυπριακή που λέει βρίσκουν και κάμνουν. Που σημαίνει βρίσκουν έδαφος και εξασκούν τη βία. Αυτό έχει να κάνει όμως με μια κοινωνική αλλαγή. Αν αλλάξεις μόνο εσύ ή αν αλλάξω μόνο εγώ, δεν θα αλλάξει όλο το σύστημα. Γιατί θα φύγει αυτός ο υπάλληλος ο οποίος δεν δέχεται τη βία και δεν ανέχεται τη βία και θα έρθει ένας άλλος που θα την ανέχεται, ο οποίος ίσως είναι πιο αδύναμος χαρακτήρας ή έχει μεγαλύτερη ανάγκη τα χρήματα ή ακόμη δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί τα δικαιώματα του. Άρα το θέμα που θίγεις είναι κοινωνικό. Χρειαζόμαστε ως κοινωνία εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα μας δικαιώματα και πάνω στο τι συνιστά βία και τι όχι. Είχαμε κάνει την Τρίτη με την Αριστονίκη, χθες δηλαδή, το βίντεο εκείνο που μιλήσαμε για τη στάση μας απέναντι στις καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης και πώς μιλάμε στα παιδιά μας για αυτό το θέμα. Και μας είπε η Αριστονίκη ότι είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύουμε τα παιδιά από πολύ νεαρή ηλικία να προστατεύουν το σώμα τους. Με τον ίδιο τρόπο ως γονείς πρέπει να εκπαιδεύουμε τα παιδιά από πολύ νεαρή ηλικία να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους και να μην ανέχονται κατά πάτηση των δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, με τη διδαχή που θα τους κάνουμε στο να έχουν συνέστηση, να είναι υπεύθυνοι άνθρωποι και να μην ξεσπάνε τα προβλήματα τους πάνω σε άλλους. Γιατί κάθε παιδί που μεγαλώνουμε είναι δυνητικά πιθανός μελλοντικός θήτης ή πιθανό μελλοντικό θύμα. Άρα χρειάζεται μια ισορροπία. Από τη μια μαθαίνω τα δικαιώματα μου και μαθαίνω να μην ανέχομαι να καταπιέζουν τα δικαιώματα μου και από την άλλη μαθαίνω τις υποχρεώσεις μου, υπεύθυνα να λαμβάνω τις υποχρεώσεις μου και αν βρεθώ σε θέση εξουσίας, σε θέση που υπάρχει κάποιος δίπλα μου ή οποιοδήποτε που έχω
θα μπορώ να εξασκήσω βία πάνω του, να μην εξασκήσω βία πάνω του, όχι γιατί δεν μπορώ, αλλά γιατί δεν θέλω. Άρα η αντιμετώπιση της βίας στον χώρο της εργασίας είναι μια συνολική κοινωνική υπόθεση, η οποία έχει να κάνει στην ουσία με την πνευματική καλλιέργεια όλων των ανθρώπων. Ελπίζω το κανάλι μας να μεγαλώσει όσο περνάει ο καιρός, ούτως ώστε περισσότεροι άνθρωποι να έρχονται σε επαφή με αυτές τις ιδέες, να προβληματίζονται και να κινητοποιούνται ίσως σε μια ουσιαστική αλλαγή που να βοηθήσει στην εξάλληψη των φαινομένων βίας στον χώρο εργασίας μελλοντικά παντού. Ας βάλουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι. Αλλά ξανατονίζω κλείνοντας αυτό το βίντεο, δεν είναι καλή ιδέα να θυμώνουμε με τον εαυτό μας που δεν έχουμε καταγγείλει την καταπάτηση των δικαιωμάτων μας. Ας δείξουμε καλοσύνη στον παρελθοντικό μας εαυτό για την αδυναμία του και ας ενδυναμώσουμε τον εαυτό μας στο παρόν, ώστε στο μέλλον ούτε σε εξάσκηση βίας να μην εξασκούμε εμείς ήδη βία σε άλλους, αλλά ούτε και να δεχόμαστε βία στο χώρο εργασίας από άλλους. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Εννοείται ότι με αυτό το βίντεο δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα. Απλώς κάποιους προβληματισμούς θα χαρώ να διαβάσω και στα σχόλια τις δικές σας τις απόψεις. Φιλιά!